Κάτι δύσκολο δεν είναι ακριβώς εκδήλωση. Είναι συζήτηση και ταυτόχρονα workshop, ταυτόχρονα δηλαδή ένας σκελετός εργασιών που πρέπει να κάνουμε, διότι η γκάμα του θέματος είναι τεράστια. Ο κίνδυνος που έχω εγώ είναι να το παίξω σαν τον κάστρο, να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί. Διότι το θέμα είναι πάρα πολύ πλατή. Προσπάθησα λοιπόν να μαζέψω σε 6 σημεία, υπολογίζοντας να μιλήσω γύρω στα 8 με 10 λεπτά στο καθένα. Και άρα το πρώτο πρόλογος. Και τι είναι αυτό που έχουμε να συζητήσουμε. Η ιστορία του κινήματος είναι ένα ζήτημα κορυφαίας σημασίας. Γενικώς, παντού, σε όλα τα κινήματα, είναι η μνήμη για το μέλλον. Στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο σοβαρό. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία, κατά τη γνώμη μου, η ιστορία είναι πολιτικά ζωντανή μέσα στην αριστερά, πολιτικά ζωντανή μέσα στις πολιτικές συγκρούσεις. Και από αυτή την άποψη γίνεται ακόμα πιο σημαντικό το θέμα. Η ιστορία του κινήματος δεν γράφεται με όρους επιστημοσύνης. Θα δώσω δύο βασικά παραδείγματα για τις ανατροπές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό είναι το βοήθημα για την ιστορία του ΚΚΕ. Γραμμένο από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, υπό την ευθύνη του Ζαχαριάδη, με πλήρη διόρθωση από τον ίδιο τον Ζαχαριάδη σε κάθε λεπτομέρεια, στις αρχές της δεκαετίας του 50. Αυτό είναι το βιβλίο το οποίο έχει γράψει το βασικό μύθο μέσα στον οποίο ζούμε τα καθοδηγητικά στελέχη που είναι ακόμα ζωντανά μέσα στην αριστερά. Είχε τεράστια δύναμη, διότι εκτός από το που, αυτή η έκδοση που έχω εγώ δεν είναι η έκδοση του ΚΚΕ. Είναι η έκδοση του ΕΚΕ, που συμμεριζόταν ακριβώς την ίδια αφήγηση. Μα και ακριβώς την ίδια αφήγηση συμμεριζόταν η Όγκλε. Ο κεντρικός στέλεχος της Όγκλε, ο Χοτζέας, ο Γιάννης, ήταν γραμματέας του Ζαχαριάδη. Αυτό είναι μια αφήγηση που λέει κάποτε φτιάχτηκε το ΚΚΕ, στο εσωτερικό κυριαρχούσαν φραξιονιστές επηρεασμένοι από τους προσκυστές και άλλοι μικροαστές διανόμενοι, μέχρι που ήρθαν οι κούρδιδες. Οι ατσάλινοι, μονολυθικοί, πειθαρχημένοι, μαρξιστές, λενινιστές, παύλα, σταλινιστές με κεφαλαίο. Οι οποίοι χτίσανε το κόμμα. Θέσαν τα θεμέλια για την εποπτεία του 40. Ο μικρό άλμα ο συγγραφέας, δεν λέει πως έληξε η εποπτεία του 40. Και είμαστε στο 50. Όπου στρατιωτικά ιτηθήκαμε, αλλά πολιτικά νικήσαμε, είμαστε στο όπλο παραπόδα και το βασικό καθήκον είναι όποιο ερώτημα πάει να ανοίξει για το τι έγινε στη δεκαετία του 40, να κοπεί μαζί με το κεφάλι αυτού που το θέτει. Αυτό γιατί είχε πιστικότητα, περιέχει τερατολογίες. Αν ένας φοιτητής έγραφε σε έναν έτοιμο καθηγητή πανεπιστημίου ιστορία και έγραφε αυτά, θα φοβότανε χωρίς δεύτερη συζήτηση. Απόδειξη ένα παράδειγμα. Η δύναμη αυτού του πράγματος είναι ότι πίσω από αυτό το πράγμα υπάρχουν εκατοντάδες ακτίβ, χιλιάδες δημόσιες εκδηλώσεις, χιλιάδες αποφάσεις κομματικών οργάνων, μια ολόκληρη διαπαιδαγώγηση του κόσμου της αριστεράς επί μια εικοσαετία πάνω σε απόψεις που σήμερα δεν μπορούν να σταθούν. Δηλαδή μέσα σε αυτό, διαβάζοντας για τον Μπλουμπίδη μια συγκλονιστική προσωπικότητα μέσα στην αριστερά, διαπιστώνεις ότι θεωρείται χαθιές από το 27. Διαβάζοντας για τον Άρη, διαπιστώνεις ότι ήταν αδηλωσίας. Που ξαφνικά το κόμμα τον πήρε χαμπάρι και έκανε μια απόφαση ούτε νερό ούτε ψωμί στο Θανάση Κλάρα. Και άλλες πιο πιπεράτες ιστορίες, παράδειγμα για να δούμε πώς έρχονται στο σήμερα αυτά. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, η ηγεσία του ΚΚΕ παραδίδει πριν το θάνατο του Στάλιν στην ηγεσία του ΚΚΣΕ ένα μέλος του πολιτικού του γραφείου και 6 στρατιωτικούς αρχηγούς, που είναι και οι 7 Σλαβομακεδόνες. Μήτροφς και λέγεται το μέλος του πολιτικού γραφείου, δεν αναφέρονται τα ονόματα,
των καπεταναίων του Δημοκρατικού Στρατού των Σλάβων Μακεδόνων. Με την κατηγορία ότι είναι τμήμα της τιτοϊκής συνωμοσίας που προετοιμάζει πόλεμο κατά της Ελλάδας για την προσάρτηση της ελληνικής Μακεδονίας στην Ιουγκοσλαβία. Η τύχη αυτών των ανθρώπων να γνωρίζει ότι τους έφαγε μαμάδια. Διότι η κατηγορία τιτοϊστής στις αρχές του 50 ήταν για του φύγη. Πώς επιβιώνουν αυτά, έρχεται ο Ζαφίρης σήμερα και λέει οι ρίζες του αλληλοτροτισμού των Σκοπίων είναι στις αποφάσεις του 45. Απόδειξη. Ζαχαριάδης. Είναι τερατολογίες. Η δύναμή τους υπήρχε εναλλακτική. Υπήρχε μια άλλη σχολή διαπαιδαγώγησης των στελεχών μέσα στην αριστερά. Της ανανεωτικής αριστεράς. Το εμβληματικό βιβλίο αυτής της σχολής είναι το βιβλίο του Ελεφάντη «Κουκουέ, η επαγγελία της αδύναμης επανάστασης». Το Κουκουέ εσωτερικού ήταν μια ημιτελήφρεξη με τον σταλινισμό για τα τρέχοντα. Για το παρελθόν δεν άνοιξε ποτέ το κάτω. Η άποψη του Ελεφάντη είναι, και το λέω κατά λέξη, η ήττα των ρωματικών επαναστατών του 20 άνοιξε τον δρόμο για τη συγκρότηση του Κουκουέ. Όλος τυχαίως άνοιξε τον δρόμο για την επιβολή του σταλινισμού. Δεύτερη θέση του Ελεφάντη, ο σταλινισμός ήταν το αναγκαίο εισιτήριο που έπρεπε να πληρώσει ο κάθε αγωνιστής προκειμένου να συνεπάσχει στη συγκλονιστική εποπτεία της ελληνικής αντίστασης. Με αυτά διαμορφώθηκε ένας ολόκληρος κόσμος και όλο το ηγετικό δυναμικό των κομμάτων και των οργανώσεων της αριστεράς στην Ελλάδα. Σε όλο το φάσμα που έχει αναφορά στον πανελισμό. Τι συμβαίνει σήμερα? Σήμερα σε αυτό το υποδόγμα το κουκουέ έχει βάλει φουρνέλιο. Το τεινάζει στον αέρα. Υποχρεωτικό να πω από την αρχή τους λόγους. Οι λόγοι είναι για να υποστηρίξει την πολιτική του γραμμή, που είναι μια πολιτική γραμμή ότι μέχρι να τεθεί θέμα σοσιαλισμός ή καπιταλισμός, το κόμμα δεν επεμβαίνει πολιτικά, άρα το κόμμα απέχει από οποιαδήποτε διαδικασία ενιαίου μετόπου και μεταβατικής πολιτικής, μεταβατικής δράσης, πραγματικής παρέμβασης της συγκυρίας, για να το βαζώσει αυτό ιδεολογικά, ανοίγει τα ζητήματα της ιστορίας με τον ισχυρισμό ότι οποιαδήποτε φαρδιπλατιά κατά την κουβέντικη έκφραση κίνηση ισοδυναμεί με προδοσία. Οι πολιτικοί λόγοι για τους οποίους το κάνει αυτό το κουβέ δεν μας απασχολούν, είναι θέμα άλλης συζήτησης για την πολιτική συγκυρία σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι στις αντιλήψεις για την ιστορία του κινήματος μπαίνει φουρνέλο. Βγαίνουν στην επιφάνεια υλικά, ακόμα και αρχιακά, τα οποία δεν τυχαίο ότι ο εργατικός αγώνας και ο κορδάτος που έχουν φύγει από το κουκουέ υπερασπίζοντας το φλωρακικό κουκουέ, μιλάνε για τροτσκιστική στροφή της ηγεσίας του κουκουέ. Διότι αυτά τα οποία φέρνει στην επιφάνεια του κουκουέ σήμερα, για δεκαετίες, οι μόνοι που τα υποστηρίζανε, οι μόνοι που λέγανε τι λέτε ρε παιδιά, εδώ υπήρχε αυτό, ήταν οι τροτσκιστικές μειοψηφίες. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα έχει εξέλιξη με απρόβλεπτο τέλος και από αυτή την άποψη είναι πολιτικό καθήκον όχι μόνο η παρακολούθηση της συζήτησης, αλλά η επέμβαση στη συζήτηση και άρα θα πρέπει να δουλειάσουμε διάφορα θέματα. Σημείο 2 λοιπόν, το οποίο θα είναι δυστυχώς πιο μακρύ. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε τι έγινε στη δεκαετία του 40, αν δεν καταλάβουμε τι έγινε στη δεκαετία του 30. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη, ισχύει πολύ περισσότερο για την Ελλάδα και ισχύει 1000% για το ΚΚΕ. Διότι το ΚΚΕ μέσα στη δεκαετία του 30 αλλάζει άρνη. Γίνεται ένα νέο κόμμα. Τους βασικούς ισχυρισμούς. Ο πρώτος ισχυρισμός είναι ότι το ΚΚΕ από το 17 που το 18 που φτιάχνεται μέχρι το 31 είναι σε διαρκή κρίση και την κρίση αυτή τη λύνουν οι κούτβιδες. Κούτβιδες, για τους νεότερους συντρόφους, είναι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Ανατολικών Σπουδών, ένα πανεπιστήμιο κομματικών στελεχών στη Μόσχα, το οποίο παρήγε, όχι φοιτητές,
δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο πράκτορες, παρήγε ανθρώπους απολύτως συνδεδεμένους με τον κομματικό, πολιτικό και οργανωτικό μηχανισμό του ΚΚΣΕ καταρχήν. Ο Ζαχαριάδης, παρένθεση, δηλώνει πρώτα μέλος του ΚΚΣΕ και μετά μέλος του ΚΚΕ. Όταν αργά το 50 κατηγορείται από τους μετέπειτα ανανεωτές για τη στάση του στον Ταχάου, μέσα στη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, απαντάει αυτές με σοβαρές κατηγορίες. Σε σοβαρές κατηγορίες θα απαντήσω στο κόμμα του οποίου είμαι μέλος, στο ΚΚΣΕ. Συνδεδεμένους λοιπόν, γυρνάω στους κούρδιδες, με το ΚΚΣΕ και το μηχανισμό της διεθνούς στη δεκαετία του 30. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματική ιστορία των Κούρδιδων δεν έχει τίποτα κοινό με την εικόνα των αλήγιστων, μονολυθικών, ατσάλινων, πειθαρχημένων κλπ. Οι Κούρδιδες έρχονται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι το 29. Η ομάδα που τοποθετείται στην ηγεσία του ΚΚΕ το 29 έχει επικεφαλής τον Ανδρόμικο Χαϊτά και τον Ευτυχιάδη. Ο Ευτυχιάδης είναι Ρώσος με Ρώσικο όνομα, συνταγματάρχης του Ρωσικού στρατού στην πραγματικότητα. Ο φυσικός ηγέτης των Κούρδιδων είναι ο Ανδρόμικος Χαϊτάς. Με καλλιέργεια, ηγετικές ικανότητες ακόμα και για τους αντιπάλους του και ούτω καθεξής. Επειδή είμαστε ακόμα στο 29 και δεν έχουμε κλείσει λογαριασμοί μέσα στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα, ο Χαϊτάς ψηλιάζεται την καινούργια γραμμή που έρχεται στην Τυρνή, τη στροφή προς τα αντιφασιστικά μέτωπα, αλλάζει τη γραμμή του ΚΚΕ και στρέφεται προς μια πολιτική που την έλεγε διεκδίκηση μιας αριστερής δημοκρατίας. Έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με τον άλλο πόλο της ομάδας των Κούρδιδων, που έχει επικεφαλής το Σιάντο, μετέπειτα καθοδηγητή του ΚΚΕ, το Θεό και τον Ιωαννίδη, μια σκοτεινή προσωπικότητα στην οποία θα επανέλθω αργότερα, οι οποίοι μένουν στη γραμμή την προηγούμενη, τη γραμμή του σοσιαλφασισμού του 28, η οποία λέει όλα αυτά είναι τρίχες, το θέμα είναι καλούμε σε γενική πολιτική απεργία, σε ένοπλη κάτω των αγροτών της πόλης, και δεν κάνουν τίποτα. Το κόμμα παραλύει, μπαίνει σε αυτό που λένε φραξιονισμός χωρίς αρχές, οι ομάδες αυτές των Κούρδιδων καλούνται στη Μόσχα για επαναδιαπαιδαγώγηση και επιστρέφουν ελάχιστοι. Ο Χαϊτάς και ο Ευτυχιάδης εκτελεστήκαμε το 36 και το 37 ως μπουχαρινικοί. Η δεύτερη ομάδα που έρχεται το 31 με τον Τζαχαριάδη, ο οποίος αναλαμβάνει και γραμματέας του κόμματος, πάλι έχει μια τριμελή ηγεσία. Τζαχαριάδης, Κωνσταντινίδης ή Ασημίδης, το ψευδόνυμο Ασημίδης είναι χαρακτηριστικό, είναι ο Ασημένιος, είναι ο δεύτερος μετά το Χρυσό, είναι το νούμερο 2 του κόμματος δηλαδή, και ο Μιχαηλίδης. Ο Ζαχαριάδης είναι αυτός που είναι και όλη η συνέχεια της αυτής μου χάνει για τον Ζαχαριάδη. Ο Κωνσταντινίδης πολύ γρήγορα μπαίνει σε διαφωνία με τον Ζαχαριάδη, διαπιστώνει ότι η γραμμή του κόμματος δεν καταλαβαίνει την κίνηση προς τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, την οποία ο ίδιος σωστά σε αυτό διαπιστώνει ότι τη στείνει το Λαϊκό Κόμμα, η μοναχική παράταξη δηλαδή, η δεξιά της εποχής που έχει το κέντρο, κινείται σε μια τέτοια τροχιά, διαγράφεται, παραμένει για μερικά χρόνια ως δικηγόρος που υπερασπίζει τα στελέχη του ΚΚΕ και τους ανθρώπους της αντίστασης και τους 44 εκτελείται από την όπλα στο Λύση. Ο Μιχαηλίδης που είναι ο τρίτος έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Διότι είναι κολλητός του Ζαχαριάδη, υποστηρίζει πάντα τον Ζαχαριάδη, όταν πιάνονται το 39, ο Ζαχαριάδης θεωρεί ότι έξω υπάρχει μια χαφιέδη στην Κεντρική Επιτροπή, στέλνει τον Μιχαηλίδη να ξεμπήξει τους χαφιέδες σε συνεργασία με τους χαφιέδες, ο Μιχαηλίδης γίνεται χαφιές και διευκολύνει το Μανιαδάκι να θέλω να πω με αυτά τα παραδείγματα για να μην μακραίνω σε προσωπικές ιστορίες, η εικόνα των ατσάλινων μονολυθικών είναι κυριολεκτικά μπούρδα. Παρόλα αυτά, με το κύρος της διεθνούς και με την περιθωριοποίηση όλης της παλιάς ηγετικής, όλης μα όλης εννοώ όμως, δεν εννοώ μόνο το βιβλίο του Χριστουσικής, Μάξιμος, Κορδάτος, όλο αυτό πάει στην άκρη, επιβάλλουν την πολιτική στο κόμμα.
Τι επιβάλλουμε? Καταρχήν υπάρχει το κρίσιμο σημείο της έκτης ολομέλειας, πες μου λίγο, της έκτης ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 34, που είναι η στροφή του ΚΚΕ στο σταλινικό ρεφορμισμό των σταδίων. Και κάθε λέξη σε αυτό έχει σημασία. Όχι μόνο το σταλινικό, το ρεφορμισμό των σταδίων. Η έκτη ολομέλεια κάνει μια ανάλυση για τον ελληνικό καπιταλισμό ότι είναι, καθορίζεται από την καθυστέρηση, από την επιβίωση αστοτσιφλικά λοιπόν καταλήπων στην Ήπεθρο και μια συμμαχία της αστικής τάξης με τους αστοτσιφλικάδες και άρα τα καθήκοντα της Επανάστασης στην Ελλάδα είναι αστικονομικά. Πάνω σε αυτό, το οποίο έχει τεράστια πολιτική σημασία, ο προσδιορισμός της στρατηγικής της Επανάστασης ως αστικοδημοκρατία, απαντάει ο Πιλιόπουλος με το συγκλονιστικό βιβλίο «Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα», που και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και το οποίο γυρίζει όλους τους ισχυρισμούς της έκτης ολομέλειας, διαπιστώνει ότι ο ελληνικός καπιταλισμός, έχοντας νικήσει στους προηγούμενους πολέμους και έχοντας τη σύνδεση με τους δυτικούς υπεριαλιστές, είναι ο πιο δυναμικός καπιταλισμός των Βαλκανίων, ότι η συμμαχία με τους ισχυρούς φεουδάρχες στην Ήπεθρο είναι οργανική υπό την ηγεμονία της αστικής τάξης και από αυτή την άποψη, παρά την κατηγορία και τη συκοπαθία ότι οι τροτσικιστές υποτιμούν το αγροτικό, στο βιβλίο του Πιλιόπουλου υπάρχει μια λαμπρή πρόβλεψη ότι το ότι δεν έχει γίνει αγροτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα εκκρεμεί τη δυνατότητα ενός τεράστιου αγροτικού κινήματος σε συμμαχία και υπό την ηγεμονία των εργατικών τάξεων της πόλης, που είναι ο κίνδυνος για τον ελληνικό καπιταλισμό στη συγκεκριμένη εποχή. Με αυτή την έννοια είναι η πρόβλεψη του τι έγινε στους 40, αλλά αυτό αναγκάζομαι να τρέχω λίγο. Στη βάση της έκτης ολομέλειας, η ηγεσία Ζαχαριάδη μπαίνει σε πολιτικές δοκιμασίες και σπάει τα μούτρα της με τρόπο εποφαντικό. Θεσσαλονίκη του 36. Μια εξέγερση της εργατικής τάξης, την οποία αφήνει παντελώς ακάλυπτη. Και στη συνέχεια απόλυτα επιχειρεί να αποφύγει τη δικτατορία του Μεταξά με το σύμφωνο Σοφούλης-Κλάβενα, δηλαδή με το σύμφωνο μεταξύ του ΚΚΕ και των Βενιζελικών, ψηφίζοντας τη Βουλή τους Βενιζελικούς για να σχηματίσουν η Βενιζελική κυβέρνηση και να αποφύγουμε τη δικτατορία του Μεταξά. Ο Σοφούλης πήρε τις ψήφους, έγινε πρόεδρος της Βουλής και καθοδήγησε ο ίδιος τη διαδικασία προς τη δικτατορία του Μεταξά, αφήνοντας παγωτό το μεγαλοθυή ατσάλινο ηγέτη Νίκο Ζαχαριάδη. Το ΚΚΕ αυτά σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία τα ανεβάζει, τα δείχνει με το δάχτυλο και λέει η αιτία της ΥΠΑΣ του 40 είναι η στρατηγική της έκτης ολομέλειας. Η στρατηγική του ρεφορμισμού των σταδίων. Αυτός είναι ένας απολύτως σωστός ισχυρισμός, τον οποίο μέχρι σήμερα μόνο οι τροσιστικές οργανώσεις τον ανεβάζουν. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο κρίσιμο ζήτημα στη δεκαετία του 30 που πάλι το δείχνει το ΚΚΕ. Η στροφή στη διεθνή. Έχουμε συζητήσει και έχουμε δηλώσει αναφαντών την ένταξή μας στην παράδοση του 4ου συνεδρίου, 1ου, 2ου, 3ου και 4ου συνεδρίου της Κομιντέρ, που φτιάχνουμε την πολιτική του ενιαίου μετόπου ως μέθοδο διεκδίκησης από τη μεριά των κομμουνιστών της ηγεμονίας μέσα στην εργατική τάξη για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Ακολουθεί το 5ο και το 6ο συνεδρίο, τα οποία είναι ένα διάλειμμα αριστερίστικο, θα έλεγε κανένας. Όποιος χρειάζεται περισσότερα, ας διαβάσει το άρθρο σε παλαιότερο τέχος του Κόκκινου για το ζυμοβιωτισμό. Είναι κρίσιμο ότι με αριστερίστικο επιχείρημα και με συμμετοχή των παλιών αριστεριστών που ο Λένης στο 4ο συνέδριο έχει βάλει στο στόχο, γκρεμίζεται η παράδοση του ενιαίου μετόπου για να έρθει το 7ο συνέδριο και να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Λαϊκά μετώπου. Συμμαχίες με τα αστικά δημοκρατικά κόμματα για να σώσουμε την αστική δημοκρατία από τον φασισμό. Είναι μια θεμελιώδης αλλαγή της διεθνούς. Το ΚΚΕ λέει, όπα, αυτό είναι συνδεδεμένο με την έκτη ολομέλεια
και έπαιξε το ρόλο του στη δεκαετία του 40. Και εκεί που οι κομμουνιστές της εποχής, συντρόφισσες και σύντροφοι, και αυτό είναι αδύνατο να κατανοηθεί η διάλυση που ακολούθησε, αν δεν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι σήμαινε, έχεις μια γενιά στελεχών τα οποία είναι, έχουν προλάβει τη διαπαιδαγώγηση του ενιαίου μετώπου. Τους έρχεται η διεθνή και λέει, αυτά γκρεμίστε τα. Ήτανε λάθος. Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Πέμπτο και έκτο συνέδριο. Και μετά έρχεται η διεθνής ξανά και λέει, όπα, αυτά γκρεμίστε τα. Ήτανε λάθος. Αντιφασιστικά, δημοκρατικά, λαϊκά μέτωπα. Όλα αυτά σημαίνουν αλλαγές ηγεσιών, απομονώσεις ανθρώπων, διαγραφές, είναι εσωκομματική σφαγή αυτές τις τροπές. Και ενώ έχουμε φτάσει εκεί, το 39, τα κομμουνιστικά κόμματα όλου του κόσμου μαθαίνουν το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Μαθαίνουν ότι η Σοβιετική Ένωση κάνει συμμαχία με τον Χίτλερ, κάνει σύμφωνο μία επίθεση, και άρα κατά συνέπεια τα καθήκοντα τοποθετούνται τελείως διαφορετικά. Ο επερχόμενος πόλεμος δεν θα είναι αντιφασιστικός για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, θα είναι υπεριαλιστικός. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως ο πρώτος, με εργατικές επαναστάσεις. Μετά ίσως αν έχουμε χρόνο στις ερωτήσεις, μπορώ να σας διαβάσω σιτάτα που κάνουν σκόνη κυριολεκτικά. Θα σας διαβάσω μόνο ένα. Κάνουμε σκόνη τον ισχυρισμό ότι αυτός ήταν τακτικός ελιγμός. Δεν ήταν καθόλου τακτικός ελιγμός. Ήταν πλήρης πολιτική στροφή. Ο Δημήτρης Βλαντάς είναι κολλητός συνεργάτης του Ζαχαριάδη. Κολλητός. Λέει λοιπόν ο Βλαντάς, μετά το σύμφωνο, η κομμουνιστική διεθνή μας έστειλε μια περίεργη θέση απέναντι στην βασιλομεταξική δικτατορία. Ειδοποίησε το ΚΚΕ πολύ πριν υπογραμμισμένο την Ιταλική φασιστική επιδρομή να μην παλεύει το κόμμα για την ανατροπή αυτής της δικτατορίας. Να μην παλεύει για την ανατροπή της δικτατορίας. Διότι ο Μεταξάς εξακολουθούσε να είναι συνδεδεμένος ως Έλληνας καθοδηγητής του κράτους με σχέση με την Αγγλία, αλλά ήταν γνωστός στους πάντες ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τη Γερμανία. Και άρα ήταν ρήγμα στην αγγλική επιρροή. Και δίνει οδηγίες η διεθνής στο τμήμα να μην παλεύει ενάντια στην δικτατορία του Μεταξά. Συνέπειες εντός ολίγου. Και η τελευταία δοκιμασία αυτής της ηγετικής ομάδας ήταν η δοκιμασία από την κυβέρνηση Μεταξά. Από την δικτατορία. Εδώ ο μύθος της αποτελεσματικότητας και της οργανωτικότητας και τα λοιπά συντρίβεται απολύτως αν θέλει να είναι κάποιος έντιμος ιστορικά. Ο Ζαχαριάδης πιάνεται σε ένα μήνα μετά την κήρυξη της δικτατορίας. Το σύνολο των στελεχών του ΚΚΕ συλλαμβάνεται μέσα σε 1,5 χρόνο. Ο Ζαχαριάδης έχει γραμμή ανασύνταξη του κόμματος στις φυλακές. Στις φυλακές. Το ΚΚΕ σήμερα λέει ότι η δικτατορία και δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η δικτατορία του Μεταξά, πολλές δικτατορίες στην Ευρώπη στις δεκαετίες του 30 τσακίσανε κομμουνιστικά κόμματα. Εδώ δεν έγινε μόνο αυτό. Η δικτατορία του Μεταξά κατόρθωσε να δημιουργήσει δική της ηγετική ομάδα μέσα στο ΚΚΕ. Κατόρθωσε να δημιουργήσει κεντρική επιτροπή. Την περίφημη προσωρινή διοίκηση. Την οποία η εκτίμηση της σκληρής ηγεσίας Ζαχαριάδη Ιωαννίδη μέσα από τις φυλακές είναι ότι η προσωρινή διοίκηση είναι η αυθεντική και υπάρχουν πέντε χαρτιέδες, η παλιά κεντρική επιτροπή με επικεφαλής τον Μπλουμπίδη, οι οποίοι προσπαθούν να διαλύσουν. Στέλνει ανθρώπους μέσα από τη φυλακή για να διαλύσουν την παλιά κεντρική επιτροπή και να ενισχύσουν, θα μπορούσα να σας διαβάσω και εδώ, ψήφισμα από την ακροναφία. Η προσωρινή διοίκηση είναι η μόνη αυθεντική διοίκηση
που υπάρχει στο κόμμα μας σήμερα. Καλούμε τους κομμουνιστές όλη την Ελλάδα να υπακούουν προσεκτικά τις οδηγίες της. Γιάννης Ιωαννίδης, ακροναυτία. Και αυτά τα κυκλοφορούσε ο ριζοσπάστης, τον οποίο έβγαζε ο Μανιαδάκης. Σήμερα το ΚΚΕ αποκαθιστά την παλιά κριτική επιτροπή και την αποκαθιστά με μια συγκλονιστική φρασούλα. Ήταν η μόνη που διατήρησε τη συνέχεια του κόμματος. Η μόνη, ο μεγάλος αρχηγός. Γι' αυτό λέω, έχει μπλεξίματα το ΚΚΕ, αλλά αυτό είναι δική του δουλειά, το πώς θα τα λύσει. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στον πόλεμο. Και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θα πω για την δεκαετία 30. Στον πόλεμο, οι κομμουνιστές και τα κομμουνιστικά κόμματα φτάνουν με κάποια κεκτημένα. Από τις θεωρητικές επεξεργασίες της διεθνούς, τον καιρό που μπαίνει. Από την αντιμετώπιση δηλαδή του πρώτου παγκοσμίου. Ποια είναι τα κεκτημένα? Ότι ένας μεγάλος πόλεμος, και πολύ περισσότερο ένας παγκόσμιος πόλεμος, ο χαρακτήρας του δεν καθορίζεται από τα εξόδια. Από ποιος έριξε την πρώτη του βεκιά ή ποιος κίνησε την πρώτη ταξιαρχία. Ο χαρακτήρας καθορίζεται από τις τάξεις που καθοδηγούν αυτό το πόλεμο και από τους λόγους για τους οποίους γίνεται ο πόλεμος. Άρα η ανάλυση της σύγκρουσης μεταξύ των χορτάτων υπεριαλιστών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των πεινασμένων υπεριαλιστών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για αναδιανομή του κόσμου οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα, το οποίο εκείνη την εποχή συμμερίζονται και πάρα πολλά στα ελληνικά στελέχη, κόμματα ολόκληρα, ανάλογα σε ποια στιγμή ενημέρωσης είναι με τη διεθνή, ο πόλεμος, ο επερχόμενος πόλεμος είναι υπεριαλιστικός. Τι συνέπειες έχει ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός? Ότι τα κομμουνιστικά κόμματα οφείλουν να παλέψουν για να μετατρέψουν τον πόλεμο σε κοινωνική επανάσταση. Η θέση αυτή δεν μας λέει πώς. Αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση. Και αυτή η κατεύθυνση έχει μια υποχρέωση βασική για να είναι ενεργή. Άρα τα κομμουνιστικά κόμματα και το εργατικό κίνημα οφείλουν να μείνουν, να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους απέναντι στα δύο μπλοκ που συγκρούνται. Άλλο το τι θα κάνουν τακτικά, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, αλλά να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους απέναντι σε αυτά. Σε αυτές τις συνθήκες βγαίνει το 40 το γράμμα του Ζωναριάτη για την εκτίμηση για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Δεν τυχαίο ότι το ΚΚΕ αυτό έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο ειδικό βιβλίο. Το γράμμα είναι μια απίστευτη έκκληση για τους κομμουνιστές της εποχής. Χαρακτηρίζει τον πόλεμο εθνικά απελευθερωτικό. Δηλώνει ότι στον πόλεμο αυτό θα συμμετάσχουμε υπό την καθοδήγηση της δικτατορίας μεταξά χωρίς καμία επιφύλαξη και αφήνει το έπαθλο για τη συμμετοχή μας, τις διεκδικήσεις μας δηλαδή, για το τέλος του πολέμου. Η κυκλοφορία του γράμματος σήμερα μέσα στην αριστερά είναι αποτέλεσμα αυτής της διαπαιδαγώγησης. Θα έχετε ακούσει χιλιάδες φορές. Και τότε με την παρέμβαση του Ζαχαριάδη τέθηκαν οι βάσεις για την ίδρυση του ΕΑΜ. Μπούρδες. Το γράμμα αυτό προκάλεσε ένα χάος. Ένα χάος. Η παλιά Κεντρική Επιτροπή και ο Κλουμπίδης το θεωρεί πλαστό. Η παλιά Κεντρική Επιτροπή δημοσιοποιεί απόφαση ότι αυτό το γράμμα το έχει γράψει ο Ζαχαριάδης. Το έχει γράψει ο Μανιαδάκης. Επειδή αυτό δεν είναι πιστικό με την υπογραφή παλιά Κεντρική Επιτροπή, γράφει ο Κλουμπίδης με την υπογραφή του. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει γράψει ο Νίκος τέτοια πράγματα. Αυτό το γράμμα είναι πλαστό, κατασκευασμένο από την ασφάλεια και όσοι πείθονται από τις θέσεις τους παίρνουν δεξιά πορεία. Θα πω ορισμένα άλλα ονόματα για όσους είναι λίγο εξοικειωμένη με την ιστορία του ΚΚΕ. Θανάσης Χατζής, ο μετέπειτα γραμματέας του ΕΑΜ. Καθοδηγεί εκείνη την εποχή τη Μακεδονία και έχει σημασία, είναι η μόνη συγκροτημένη οργάνωση του ΚΚΕ. Όλες οι άλλες έχουν διαλυθεί. Συγκροτημένη δεν είναι πολύ διαδρομένη.
Χατζής κατευθείαν αντιδρά και η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ στη Μακεδονία. Ξαναλέω εδώ, ο σύντροφος Ολίβης καταλαβαίνει, βαρύ όνομα, πολύ βαρύ όνομα στο ΚΚΕ, επικεφαλής των εξορίσεων στο Πολέγαρο. Το γράμμα είναι πλαστό. Βάσος Γεωργίου, αν τον έχετε ακουστά μετέπειτα απολυτός του Πλωράκη, επικεφαλής των εξορίσεων στον Αϊστράτη. Το γράμμα είναι πλαστό. Ο μόνος που θεωρεί το γράμμα μνήσιο είναι ο Ιωαννίδης από την Ακρομαφία. Η πλάκα είναι ότι στον Ιωαννίδη δεν έχει φτάσει το γράμμα του Ζαχαριάδη, αλλά έχει φτάσει το γράμμα του Μανιαράκη. Και το θεωρεί μνήσιο. Διότι ο Μανιαράκη ήταν πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Ο ριζοσπάστης που βγάζει ο Μανιαράκης κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδα χαφιέδες όσοι αμφισβητούν το γράμμα του σύντροφου Ζαχαριάδη. Και ούτω καθεξής. Για να μην μακραίνω, περνάω στο τρίτο σημείο, πώς λοιπόν χτίστηκε το ΕΑΜ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να καταλάβουμε, αλλιώς δεν θα καταλάβουμε την ιστορία, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία το ΚΚΕ σε μεγάλο βαθμό συγκρίθηκε. Είχε φτάσει να έχει κάποια στιγμή, πριν από τη δικτατορία του Μεταξά, ισχυρίζεται ο Ζαχαριάδης γύρω στα 15.000 μέλη. Εν πάση περιπτώσει είχε έναν αριθμό μελών που μετριόταν με χιλιάδες. Ελεύθεροι παραμένουν μετά την κατάρρευση του μετόπου 400 μέλη. Και υπάρχουν και 1.500 έως 2.000, είναι σκοτεινό γιατί αν θα μετρήσει κανένας όσους έχουν υπογράψει δηλώσεις ή όχι, μέσα στις φυλακές. Αυτή είναι η πραγματικότητα του ΚΚΕ οργανωτικά, στη στιγμή της κατάρρευσης του μετόπου. Μετά την κατάρρευση του μετόπου προσχωρεί ο Γλινός και γράφει τη διάσημη μπροσούρα «Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ», η οποία εκλαϊκεύει τις θέσεις του Ζαχαριάδη, τις θέσεις του γράμματος του Ζαχαριάδη. Το βιβλίο του Γλινού έχει τρεις βασικές θέσεις. Ο αγώνας που είναι μπροστά μας είναι εθνικαπελευθερωτικός. Στον αγώνα αυτό θα συμμετάσχει η αστική τάξη μαζί μας. Στον αγώνα αυτό θα έχουμε ύφεση ή πέρασμα σε δεύτερο πλάνο της ταξικής πάλης και το έπαθλο θα το διεκδικήσουμε μετά το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Τετράγωνο δηλαδή. Τι ίσχυσε από αυτά, εγώ λέω τίποτα. Τίποτα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το λέει το ΚΚΕ σήμερα. Το ΚΚΕ λέει ότι μεταξύ 40-45 έχουμε δύο βασικά πράγματα, δύο βασικές εξελίξεις. Πρώτον, η αστική τάξη. Και αυτό αποδεικνύει το χαρακτήρα της. Όχι το χαρακτήρα της, αν είναι παλιό χαρακτήρα. Το χαρακτήρα ως τάξη. Δεν συμμετέχει στην εθνική αντίσταση. Ένα τμήμα την κοπανάει για το Κάιρο. Ένα τμήμα συνεργάζεται με τους Γερμανούς. Και ένα τμήμα λουφάζει περιμένοντας το τέλος του πολέμου αλλά παίρνοντας πρωτοβουλίες και προετοιμασίες ενάντια στο κίνημα εθνικής αντίστασης. Και δεύτερο, πιο σημαντικό κατά τον νόμο, την περίοδο της αντίστασης έχουμε παροξισμό της ταξικής πάλης. Αυτή η θέση έχει τεράστια σημασία. Γιατί μόνο αυτή η θέση εξηγεί πώς πράγματι χτίστηκε το ΕΑΜ. Άρα πώς χτίστηκε το ΕΑΜ. Κατά την γνώμη μου είναι τρεις λέξεις. Ο ρόλος του ανθρώπινου, ο ρόλος του αυτοκατάτου και ο ρόλος πρωτοβουλειών ασύντακτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανθρώπων που είτε κάποτε είχαν συνδεθεί με το ΚΚΕ, είτε πηγαίνανε στην περιοχή τους και λέγανε ότι είναι το ΚΚΕ. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα σε πόλεις απομακρυσμένες όπου εμφανίζεται ένας δραστήριος φυγάς από το μέτωπο, πρώην τσαγκάρης στον Εύρο, τενεκετζής στη Βέρεια, ο οποίος πάει και λέει «Είμαι μέλος της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ και ήρθα να σας οργανώσω». Σε τι πατάει αυτό? Σε δύο επίπεδα όξυνσης της ταξικής πάλης, τα οποία καθόλου τυχαία σε αυτή την αφήγηση έχουν υποβαθμιστεί αγρίως. Πρώτον, η όξυνση της ταξικής πάλης της πόλης. Οι πόλεις, συντρόφισσες και σύντροφοι σε κατοχή αντιμετωπίζουν ένα τρομερό πρόβλημα, το οποίο είναι η πείνα.
το χειμώνα του 41 στην Αθήνα πεθάνανε 300.000 άτομα από την πείνα. Τα πτώματα μαζευόντουσαν με κάρα. Πώς μπορούν οι άνθρωποι των πόλεων να παλέψουν να πια στην πείνα? Με κινητοποίηση για αύξηση των μισθών, για αύξηση του δελτίου ψωμιού, του υποχρεωτικού του αυτού που μοιραζόταν, και με λαιλασία οργανωμένη όσων έχουν τρόφιμα. Αυτά μπαίνουν με εντυπωσιακά γρήγορο ρυθμό στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Η πρώτη απεργία σε συνθήκες κατοχής γίνεται στην Αθήνα, η πρώτη γενική απεργία, το 41 ήδη, η πρώτη γενική απεργία γίνεται στην Αθήνα, το 42, η μέθοδος της απεργιακής δράσης συνδυάζεται με γιγαντιαία συλλαλητήρια, τα οποία επιτίθενται με τη μαζική πάλη, με αυτό που ξέρει ο κόσμος, αλυσίδες και ντου. Στο στρατό κατοχής, στα κρατικά κτίρια. Όταν οι Ναζί πήγανε να στρατιωτικοποιήσουν τους εργάτες και να τους στείλουν στη Γερμανία, κάει και το Υπουργείο Εργασίας. Όταν η κυβέρνηση Ράλι έπεσε η κυβέρνηση στις συνθήκες κατοχής κάτω από τα χτυπήματα ενός απίστευτα δραστήριου εργατικού κινήματος της πόλης. Έπεσε η κυβέρνηση και ανέβηκε ο Ράλης. Πρώτο μέτρο, αύξηση του μισθού 50%. Δεύτερο μέτρο, αύξηση 30% της μερίδας στο ψωμί. Για να καθησυχάσουν τον κόσμο. Αυτή η διαδικασία της πόλης έχει τρομερή σημασία. Παρεπτόντως το εργατικό, εάν συγκροτείται πριν από τον Ελλάς. Έχει τεράστια σημασία διότι βάζει κοινωνικό κορμό στο κίνημα αντίσταση. Η εργατική τάξη είναι μια δύναμη την οποία οι αγρότες καταλαβαίνουν. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ιδεολογικό. Αυτό διαμορφώνει χιλιάδες κοινωνικά στελέχη, τα οποία πέρα από τη δράση της πόλης, κάποια στιγμή μπορούν και το κάνανε να πάνε στο βουνό και να καθοδηγήσουν μια πολύ πιο δύσκολη διαδικασία. Η δεύτερη πτυχή λοιπόν της κορύφωσης της ταξικής πάλης είναι, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Κουτσουμπού που προσπαθεί να εξηγήσει το ΕΑΜ ως πόλεμος κορυφών. Τι λέει, αυτό είναι το ισχυρό του σημείο, στα άλλα είναι αδυναμό, αλλά αυτό είναι πολύ ισχυρό. Και όσοι από εσάς έχετε πέσει σε εργασίες μια συντρόφου σας Ολλανδής που έζησε στην Ελλάδα πολλά χρόνια στην μεταπολίτευση, Ρίκη Βαν Μπουσκότεν, το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Η Ήπεθρος, ακριβώς λόγω της πείνας, είναι παράγοντας ανασύνταξης του κοινωνικού σχηματισμού. Από την Ήπεθρο βγήκαν οι πλούσιοι του 50. Μαρινόπουλος, Βασιλόπουλος, Βερόπουλος, οι μεγαλοπακάλιδες είναι σε όπλους. Ξέρετε γιατί. Είναι όλοι από την ηλία. Ξέρετε γιατί. Εκεί είχαν μια τεχνική, το γάλα να το κάνει κεφαλοτήρι. Κεφαλοτηράδες ήταν, το κεφαλοτήρι δεν χαλάει. Μπορείς να το κρατήσεις στην τουλάπα, να το φέρεις στην Αθήνα και με ένα κεφαλοτήρι να πάρεις μια πολυκατοικία. Αυτό όμως ισχύει για αυτούς που είναι πλούσιοι. Έτσι όπως είναι ο αγροτικός κλήρος στην Ελλάδα, πολλά χωριά δεν παράγουν τα πάντα. Στην Ήπεθρο εμφανίζεται το φαινόμενο των αλάδιαστων. Είναι ο αλάδιαστος, αυτός που δεν έχει φάει λάδι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με φώτα, γιατρός εδώ, χρειάζεται πρωτεΐνες. Οι άνθρωποι, ο κόσμος το έλεγε, δεν έχει λιγδώσει τα δερό τους. Που είχαν καιρό να φάνε πρωτεΐνες, τους πέφταν τα μαλλιά, έσπαγε το δέρμα τους, ήταν οχροί. Αυτή ήταν η εικόνα των ανθρώπων. Και υπάρχει και ο στρατός κατοχής, ο οποίος πρέπει να γραφτεί. Πώς τρέφεται ο στρατός, με αποσπάσματα που πάνε στα χωριά και για να πάρουν μερίδιο από τη σοδιά, απαιτούν τη συγκέντρωση της σοδιάς. Οι αγρότες καταλαβαίνουν τις συνέπειες της συγκέντρωσης της σοδιάς και αντιστέκονται στη συγκέντρωση της σοδιάς. Είναι εντυπωσιακά τα θεμέλια του αγκάρτου. Επειδή πολλοί λένε και τότε το που έφτιαξε το αγκάρτου. Τέλη 41, αρχές 41 με συγχωρείτε,
εμφανίζονται στην αντίσταση με αυτή την πρακτική του να πηγαίνει ο στρατός ή οι συνεργάτες ή οι μαυραμπορείτες να επιτάξουν τα τρόφιμα από τα χωριά, εμφανίζονται οι πρώτες ομάδες μεταξύ τους, οι κλαρίτες στη Ρουμένη, οι λαϊκοί εκδικητές στην Ανατολική Μακεδονία, οι ένωστες δυνάμεις για την ελευθερία στο Κυρκής και στην Ιγρήτα, οι ομάδες αυτοάμυνας και ελευθερία στην Δυτική Μακεδονία, οι ελεύθερες σκοπευτές στον Όλυμπο, οι ομάδες συνδυασμού στη Θεσσαλία, οι ελευθερωτές στην Ήπειρο, οι αυτοαμυνίδες στην Πελοπόννησο, η νέα αθλητική εταιρεία στην Καλαμάτα, οι ένοπλοι του μετόπου Ελεύθερης Ελλάδας στην Κρήτη. Αυτό το ρεύμα, λέει ο Κουτσουμπός, σκόρπιες μικρές ανταρτοομάδες συγκροτούνται εδώ και εκεί από αυτό το ανομοιογενές και ατίθασο υλικό που θα μπορούσε να εκφυλιστεί σε μάστιγα των χωριών. Θα μπορούσε να γίνει άλλο πράγμα. Ή να αναπτυχθεί σε επαναστατική δύναμη. Η επέμβαση του Ελλάς υπό την ηγεσία του Άρη Βελιχιώτη έστρεψε αυτό το δυναμικό σε επαναστατική κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης στο βουνό, ο Ζαχαριάς στη θάλασσα, βγαίνουν και συγκροτούν, προσπαθούν να συγκροτήσουν αυτές τις ομάδες που παράγει η κάθε διόξυνση της ταξικής πάλης, χωρίς έγκριση. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλείται ένα χρόνο μετά, ενώ ο Ελλάς υπάρχει ήδη, να εγκρίνει τη δράση του Άρη. Και η εισήγηση του πολιτικού γραφείου, την οποία αναπτύσσει ο Γιώργης Σιάντος, έχει ως τίτλο «Ο λαός θέλει ψωμί, όχι κουμπούρια». Είναι απορριπτική. Η εισήγηση αυτή απορρίπτεται με τρόπους άλλες ιστορίες εδώ, με παρέμβαση ανθρώπων που είναι διαγραμμένοι από το ΚΚΕ. Στο Σιάντο απαντάει ο Γιάννης Πετσόπουλος, ο πρώτος εκδότης του ριζοσπάστη και πατέρας του εκδότης Άγρα σήμερα. Διαγραμμένος από το ΚΚΕ. Και έχει την δυνατότητα να συμμετέχει σε συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής και να απαντάει στο πολιτικό γραφείο. Τόσο συνταγμένα είναι τα πράγματα. Αυτή η διπλή διαδικασία, η εργατική ανταρσία για τη σωτηρία του κόσμου στις πόλεις και ο πόλεμος των χωρικών για την απάντηση είναι στην πραγματικότητα, για την απάντηση στην πείνα, είναι στην πραγματικότητα συντρόφισης και συντρόφι μια ζωντανή περιγραφή το πώς μετατρέπεται η κρίση που έχει δημιουργήσει ένας πόλεμος σε κοινωνική επανάσταση. Η κοινωνική επανάσταση δεν είναι αφηρημένα πράγματα. Αυτά είναι η κοινωνική επανάσταση. Και ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα σε αυτά γινήκανε απίστευτες κατακτήσεις. Με τον τρόπο που εμφανίζονται οι πρώτες ένοπλες ομάδες, εμφανίζονται σε όλη την Ελλάδα οι τάσεις των αγροτών να πάρουν τα τσιφλίκια και να τα καλλιεργήσουν. Είναι εξαιρετικά εκτεταμένο το φαινόμενο και είναι εξαφανισμένο από την αστική ιστορία, για λόγους προφανής, και από αυτή την ιστορία, επίσης για λόγους προφανής. Οι αγρότες στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Μακεδονία, καταλαμβάνουν τσιφλίκια της επικράτων, καταλαμβάνουν τσιφλίκια της Εκκλησίας και επιχειρούν να τα καλλιεργήσουν και να καρποθούν τον καρπό. Σε αυτό το έδαφος εμφανίζονται θεσμοί, λαϊκή αυτοδιοίκηση, λαϊκή δικαιοσύνη κλπ. Εμφανίζεται η εκπληκτική είσοδος των γυναικών στην ιστορία. Είναι η απόλυτη τομή. Αντί να κάθομαι να λέω λόγια, θα σας πω ένα ανέκδοτο, το οποίο είναι από αφηγήσεις μιας γυναίκας που μετέπειτα έγινε Στέλλα Κωνσταντάκη. Ζούσε στην ορεινή Κορτινία, οι συνθήκες στο σπίτι ήταν κάθε βράδυ που γύρναγε ο άντρας από τα χωράφια, του βγάζε τα παπούτσια, του πλένε τα πόδια και του σέρβιρε ζεστό φαΐ. Τον έλεγα Φώτη και του άφησε ένα σημείωμα. Φώτη, σήμερα δεν έχει φαΐ. Έχουμε διαφώτιση. Διευρύνεται το, είναι και εδώ εκδηλώνεται τα διαζύγια για παράδειγμα. Τίθεται στο μόνο όργανο που λειτουργεί. Στο Λαϊκό Δικαστήριο στην Πλατεία. Και όπως καταλαβαίνετε, με την παρουσία των γυναικών, οι Φώτιδες είναι λίγο πιο κάτω από συνήθως. Και άρα αλλάζει φίρμητο το τοπίο.
στο τέλος η γραμμή μετράει. Ισχυρίστηκα στο προηγούμενο σημείο ότι η γραμμή του Γλινού και του Ζαχαριάδη δεν έπαιξε στην πραγματικότητα ρόλο στην ανάπτυξη και τη συγκρότηση του Ιαννίου, το οποίο συγκροτήθηκε μέσα από μια πολύ πιο άναρχη, πολύ πιο από τα κάτω διαδικασία από ό,τι μας λέει η ιστορία του Μπουέ. Όμως, κάθε πόλεμος και κάθε κοινωνική κρίση και πολύ περισσότερο κάθε επανάσταση φτάνει στο ταμείο, φτάνει στο σημείο της κρίσης. Και εκεί η γραμμή μετράει. Το Μπουκουέ από το 43 επεμβαίνει δραστικά και περιορίζει το ριζοσπαστισμό των μελών του ΕΑΜ. Το Μπουκουέ επιτίθεται σε όσους καταλαμβάνουν τα τσιφλίδια. Όταν λέω επιτίθεται, εκτελεί κόσμο. Δεν εννοώ. Εννοώ εκτελεί και στελέχη. Και φτιάχνει κώδικα που λέει ναι μεν να μην τα αφήσουμε ακαλλιέργητα, θα τα καλλιεργήσουμε, θα δίνουμε ποσοστό από τη σοκιά στον ιδιοκτήτη του τσιφλικιού και δεσμευόμαστε ότι η καλλιέργεια δεν δημιουργεί δικαιώματα ιδιοκτησίας. Είναι ένας κώδικας ο οποίος φτιάχνεται σε συνεργασία με τους τσιφλικάδες και κυρίως σε συνεργασία με την Εκκλησία. Επεμβαίνει στους λαϊκούς θεσμούς, επαναφέροντας τους παλαιούς εκλεγμένους δημάρχους όπου θέλανε, με σύγκρουση με τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα όπου ο κόσμος δεν το δέχεται αυτό. Και στο παράδειγμα που έφερα, βγάζει κώδικα όταν συγκροτείται η ΠΕΑΕΑ που απαγορεύει στις λαϊκές συνελεύσεις δύο αποφάσεις. Η μία είναι τα διαζύγια. Απαγορεύεται τα διαζύγια. Όποιο τέτοιο ζήτημα υπάρχει, θα περιμένουμε να ξανασυζητηθούν τα δικαστήρια για να πάμε. Δεν μπορούμε να επιτεθούμε στον θεσμό της οικογένειας. Και απαγορεύει τις πράξεις κυριότητας. Τις πράξεις που έχουν να κάνουν με ιδιοκτησία. Διότι προηγούμενες αποφάσεις λαϊκών δικαστηρίων, η συνέλευση του χωριού με ταξάδες αποφασίζει ότι το τσιφλίκι του τάδε που συνεργάζεται με τους Γερμανούς ανήκει πλέον στο χωριό μας. Όσοι είμαστε 100, το μοιράζουμε σε 100 μερίδια, κάνουμε κλήρωση, έληξε, απόφαση. Τα καταργεί όλα αυτά, με κώδικα, του βουνού. Υπάρχει ένα γράμμα στελέχους του από τη Θεσσαλία, στελέχους του Νότου Γραφείου της Θεσσαλίας, το οποίο βάζει από τότε το κρίσιμο ερώτημα. Πήραμε την πατρίδα, ως έννοια, πήραμε την πατρίδα, παίρνουμε την οικογένεια, παίρνουμε και την ιδιοκτησία. Τι θα μείνει στο τέλος για τους αγρότες? Θέτει το ερώτημα, καλούμε τον κόσμο σε μάχη, σε θυσίες, σε φοβερές θυσίες και δεν του υποσχόμαστε καμία συγκεκριμένη κατάκτηση. Αυτό έπαιξε τρομερό ρόλο στο δεύτερο αντάρτικο. Μέσα από το πρώτο αντάρτικο οι αγρότες διαπιστώσαν ότι δεν κερδίσαν τίποτα. Στο δεύτερο αντάρτικο δεν κινητοποιήθηκαν. Και δεν κινητοποιήθηκαν όχι μόνο με την έννοια ότι δεν δώσανε στρατολογίες στο δημοκρατικό στρατό, δεν δίνανε τρόφιμα στο δημοκρατικό στρατό. Είναι εντυπωσιακό ότι στο πρώτο αντάρτικο ο Άρης δεν αντιμετωπίζει πουθενά πρόβλημα τροφοδοσίας. Πουθενά τα χωριά τρέχουν από τους αντάρτες. Στο δεύτερο. Δεύτερο ζήτημα, όταν έχεις μια στρατηγική εθνικής ενότητας, υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσει στο τραπέζι που να σου πει ο αντίπαλος πάνω. Γκαζέρτα Λίβανος. Είναι ανεξήγητη η συμφωνία. Είναι ανεξήγητη. Παρά μόνο στη βάση που συζητάμε σήμερα και με αυτά που βγάζει την επιφάνεια του ΚΚΕ. Ένα κόμμα το οποίο έχει την εξουσία σε όλη τη χώρα, δεν την έχει στο τρίγωνο Σύνταγμα Κολωνάκη Μακελιάνη. Πάει και λέει, θέτω τις δυνάμεις μου υπό την πολιτική ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου, υπό τη στρατιωτική ηγεσία του Σκόμπη, των Βρετανών, και δεν θα κάνω τίποτα μέχρι να αποβιβαστούν οι Εγγλέζοι μαζικά στην Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι το νόημα.
και φτάνουμε σε ένα πιο κρίσιμο και παντελώς ανύπαρκτο εδώ μέσα ζήτημα του βιβλίου του Μαριού Λιαδίνα, ταξική αναδοχή, συνιστώ να το διαβάσετε, είναι κέντρο. Όταν φεύγουν οι Γερμανοί και απελευθερώνουν η Αθήνα, το ΕΑΜ, να λέω μερικά μου λόγια, μπαίνει στην κυβέρνηση, από την πλευρά του ΕΑΜ στην κυβέρνηση Παπανδρέου συμμετέχουν σπόδος οικονομικών, ζέμπος γεωργίας, πορφυρογέννης εργασίας, τσιριμόκος εθνικής οικονομίας, ασκούτσης δημοσίων έργων, Αγγελόπουλος υπουργός οικονομικών. Με απόφαση της κυβέρνησης παραχωρεί τον έλεγχο της ΓΕΣΕ στο ΕΑΜ, συμπέρασμα του Μαριόλη, το ΕΑΜ έχει την ευθύνη της οικονομικής και εργατικής κυβερνητικής πολιτικής και ταυτόχρονα την καθοδήγηση των συνδικάτων και βελεπούς. Παίρνουν όλα, τους δίνουν, όχι παίρνουν, τους βάζουμε σε όλα τα οικονομικά και αναπτυξιακά που θα έλεγε για ένας γνωστός μας εδώ από τη ΛΑΕ, Υπουργεία, συν τα συνδικάτα. Και τι κάνουν, μνημόνιο. Μνημόνιο. Οι Εγγλέζοι διώχνουν τον πρώτο, να μην πω σε λεπτομέρειες, αναλαμβάνει ο Ζολώτας, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, με ένα σκληρό μονεταριστικό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα που σε συνθήκες κατοχής που σε όλες τις άλλες χώρες οι κυβερνήσεις εθνικής ενότητας κάνανε εθνικοποιήσεις, αυξήσεις μισθών και τα κόλ. Εδώ λέει ισοσκληρισμένος προϋπολογισμός, άρα απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και μείωση μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, μειώσεις τους μισθούς στα εργοστάσια για να τα ξαναβάλουν μπροστά οι καπιταλιστές, και κυρίως νομισματική σταθεροποίηση. Τι σημαίνει νομισματική σταθεροποίηση, ένα καινούριο νόμισμα. Η μία νέα δραχμή ισούται με 50 δις παλιές δραχμές. Η νέα δραχμή συνδέεται με τη λίρα, απροσδιόριστο. Η Βρετανία εκείνη τη στιγμή έχει τρεις λίρες. Τη χρυσή, τη χάρτινη και τη στρατιωτική λίρα. Συνδέεται με τη λίρα. Όσοι έχουν χρυσές λίρες, έχουν στα χέρια τους δυναμίτη. Οι άλλοι δεν έχουν τίποτα. Γιατί δεν έχουν τίποτα, μέσα σε ένα μήνα, τον Νοέμβρη του 1944, στις 8 Νοέμβρη, το ψωμί κάνει 4, το ψωμί του κιλό, η μερίδα, 125 δράμια, 4 δις δραχμές. Στις 10 Νοέμβρη, 15 δις. Στις 16 Νοέμβρη, 25 δις. Στις 17 Νοέμβρη, 30 δις. Στις 19 Νοέμβρη 80 δις και στις 24 Νοέμβρη 100 δις. Αυτές είναι οι τιμές. Ο μισθός που πληρώνεσαι στις 4 σου δίνει στις 24 ούτε μια φέτα ψωμί. Το αποτέλεσμα αυτής της νομισματικής πολιτικής είναι διπλό. Το ένα είναι εκμηδενίζονται, όχι μειώνονται, εκμηδενίζονται οι καταθέσεις και οι αποταμιεύσεις των λαϊκών στρωμάτων. Για την αριστερά εδώ υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα. Επειδή υπάρχουν διώξεις, έχουν ανθρώπους κυνηγημένους, παιδιά σκοτωμένα κλπ, πουλάνε χωράφια για να στηρίξουν τα παιδιά. Και βρίσκονται με παλιές δραχμές στο χέρι. Εν πάση περιπτώσει, εκμηδενίζονται οι καταθέσεις του κόσμου. Και ταυτόχρονα εκμηδενίζονται τα χρέη, τα προπολεμικά των καπιταλιστών. Διότι με απόφαση του Ζολώτα τα χρέη δεν υπολογίζονται με τον ένα γνώσμα. Χρωστάς 10 δις προπολεμικές δραχμές, πληρώνεις 10 δις προπολεμικές δραχμές, δηλαδή μια φέτα ψωμί. Όποιος έχει χρυσό όμως στα χέρια του, τον κρατάει και αυτό το χρεώνεται το ΕΑΜ. Αυτό, αυτή τη. Ο Μπαρτζώτας, ένα άλλο σκεπάρνη του Ζαχαριάδη, περιγράφει το πώς αρχίζουν οι εργατικές διαδηλώσεις στο Υπουργείο Εργασίας ενάντια στον Πορφυρογέννη, τον ΚΟΤΒΕΑΜ, και μπροστά στην ΚΕΣΕ, ενάντια στο ΘΕΟ, πρόεδρο της ΚΕΣΕ. Τα φέρνει τώρα το που έχει στη δημοσιότητα με σκληρούς όρους. Ότι ο Πορφυρογέννης αναγκάστηκε να φύγει από την πίσω πόρτα. Αυτό γίνεται για κάποιους μήνες για την καταγραφή των
ποια είναι η πραγματική σας στρατηγική, παιδιά, γιατί υποσχόσατε στον κόσμο. Οι Εγγλέζοι δεν είναι πρωτάρηδες, οι Εγγλέζοι έχουν πάει στη Γιάλτα, ξέρουν τη θέση της Ρωσίας και οργανώνουν την πορεία προς το Κέντρο. Αφού καταγράφουν την πραγματική πολιτική προειδοποίηση στον κόσμο, τι σημαίνει η στρατηγική του ΕΑΜ, πάμε στο Δεκέμβρη. Στο Δεκέμβρη, για να τρέχω, αυτά είναι πιο γνωστά, η ηγεσία του ΚΚΕ μπαίνει υποχρεωτικά στην ένοπλη εξέγερση και μπαίνει με δεμένα και τα δύο χέρια πίσω. Φτάνει το κόμμα σε ένοπλη αναμέτρηση με τους Εγγλέζους, τους οποίους έχει το ίδιο υποδεχτεί, τους έχει δώσει τον χρόνο να βουλευτούν και δίνει αυτή τη μάχη χωρίς τον Ελλάς. Το οποίο είναι οι ερμηνείες για όλα αυτά, στην και σύντροφοι, το λέω προκαταβολικά για τη συζήτηση μετά, από μένα είναι για άλλα. Βάρκιζα, η υποχώρηση μετά την Βάρκιζα στη γραμμή, διεκδικούμε δημοκρατικές πολιτικές εξελίξεις, αλλά πια με τις μελέστερους όρους. Με τον Ελλάς να έχει τυπικά παραγωγούς του άγου. Εξήγηση του Άρη, το γράμμα στην Κεντρική Επιτροπή, το γράμμα του Άρη στην Κεντρική Επιτροπή, το τελευταίο, το εμπορία προς τα αλβανικά σύνορα. Διαβάστε. Κατά τη γνώμη μου είναι ιστορικό. Διαψεύδει το ότι δεν ξέραμε από τότε και αυτά που λέει το κουβέ, τα βρήκαμε τώρα στα αρχεία. Ο Άρης λέει το πρόβλημα είναι η Γιάλτα και η κρίσιμη απόφαση είναι αν θα σπάσουμε τη Γιάλτα ή όχι. Αν θα κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ιουγκοσλάβοι. Στην πραγματικότητα λέει στην Κεντρική Επιτροπή, κάντε το σαν τους Ιουγκοσλάβους. Σπάστε τη Γιάλτα και οι Σοβιετικοί θα υποχρεωθούν να αναγνωρίσουν. Θα υποχρεωθούν. Ξέρω, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ο Άρης έχει την τύχη που είχε, με την απομόνωση από το ΚΚΕ, και μπαίνουμε στο πέμπτο σημείο, ο Ζαχαριάδης και η πορεία προς τον Εμφύλιο. Μετά τη Βάρκιζα, το ΚΚΕ έχει ένα καθαρό δίλημα. Καθαρό, πιο καθαρό δεν γίνεται. Ή θα μπει στην ένοπλη εξέγερση, με στόχο την εξουσία τους, που υπάρχουν πολλές φωνές στο ιστορικό του το ιστορικό. Όπως υπάρχουν και φωνές που λένε μετά την Βάρκιζα αυτό δεν είναι εφικτό. Αλλά αν δεν μπεις στην ένοπλη εξέγερση με στόχο την εξουσία, τότε θα μπεις σε κοινοβουλευτική μάχη και δημοκρατική μάχη και μάχη κινητοποίησης του κόσμου για να σώσεις ό,τι μπορείς να σώσεις. Το μόνο που αποκλείεται είναι το να μην κάνεις τίποτα από τα δύο, θεωρώντας ότι κάνεις και τα δύο. Και είναι αυτό που έκανε ο Ζαχαριάδης. Ο Βλαντάς, που έλεγα προηγουμένα, παρέχει, να μην σας διαβάσω τώρα γιατί έχω μιλήσει πολλή ώρα, αναλυτικά την πλήρη ερμηνεία. Το 46 ο Ζαχαριάδης επισκέπτεται τη Ρωσία, έχει συνάντηση με τον Στάλιν και παίρνει τη γραμμή για το δεύτερο αντάρτικο. Η γραμμή για το δεύτερο αντάρτικο σε εισαγωγικά είναι περιορισμένη ενωτική εξέγερση με στόχο της δημοκρατικής πολιτικής εξέγερσης. Κουπεπέ. Ένοπλη εξέγερση περιορισμένη, δεν υπάρχει. Όταν παίρνεις τα όπλα, παίρνεις τα όπλα. Μετατρέψεις τον αγώνα σε αγώνα ζωής σαν άλλο. Ένοπλη εξέγερση με στόχο τη δημοκρατία. Και ο λόγος είναι απλός. Στη συγκεκριμένη συγκυρία, η προτεραιότητα των Σοβιετικών είναι η τροποποίηση του σχετισμού στην Πολωνία και στην Βοσνοβακία. Μετατρέπουν το 50-50 της Γιάλτας σε 90-10. Είχαν συμφέρον να στραφούν, να στραφεί η προσοχή της διεθνούς κοινότητας, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος στις τραγικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Είχαν συμφέρον αυτή την εξέλιξη. Και αυτό υλοποίησε ο ατσάλινος φορτισμένος ηγέτης. Τελευταίο μου σημείο, που συνοδεύει, θα το πω γρήγορα, είναι τελείως ειδική κατηγορία εργασίας, την οποία οφείλουμε να κάνουμε. Θα δώσω μόνο τα στοιχεία. Ένα, οι τροσκιστικές οργανώσεις μπαίνουν και αυτές
σε μια τεράστια κρίση μέσα στη δεκαετία του 30 με βασικό πρόβλημα την πλήρη αδυναμία τους να ερμηνεύσουν το τι έγινε στη Σοβιετική Ένωση. Από αυτή την άποψη υποχωρούν από το ρόλο που παίζανε στα τέλη της δεκαετίας του 20. Σημείο δεύτερο. Έχουν πολύ σωστά στοιχεία στην ανάλυση τους. Ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός, το καθήκον είναι μετατροπή σε επανάσταση. Και έχουν πλήρως λάθος στο πώς γίνεται αυτό. Υπάρχουν εντυπωσιακές προειδοποιήσεις του Τρότσκι. Υπάρχει ένα κείμενο του Τρότσκι, το οποίο έμεινε ατελές, γιατί γραφόταν πριν την δολοφονία του, το οποίο λέει υπάρχει πλήρης αναλογία και παραλληλισμός ανάμεσα στο δεύτερο και το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Όμως αναλογία και παραλληλισμός δεν σημαίνει το ίδιο. Υπάρχει το ζήτημα του φασισμού. Το ζήτημα του φασισμού συντροφή και το να αναλάβει τα καθήκοντα του αντιφασιστικού αγώνα δεν σημαίνει ότι μετατρέπεται ο πόλεμος αντιφασιστικό. Δεν σημαίνει ότι συμμαχείς με την Αγγλία για να νικήσουν τον πόλεμο. Σημαίνει ότι κατανοείς ότι η κάθοδος της Βέρμαχτ δεν είναι απλώς και μόνο η εθνική καταπίεση από ένα ξένο στρατό. Η Βέρμαχτ που έρχεται επιβάλλει και ένα πολιτικό πρόγραμμα. Επιβάλλει ναζιστική διακυβέρνηση. Και άρα υπάρχει το καθήκον της αντίστασης αυτό. Υπάρχουν πολλοί τροσκιστές που αναγνωρίζουν αυτό. Είναι συγκλονιστική η περίπτωση ενός Έλληνα τροσκιστή του Βιτσόρη, ο οποίος ζει εκείνη την εποχή στο Παδέσι, ως εκπρόσωπος, είναι ηθοποιός, κλήτος από το Μεταξά με την παρέμβαση της Κοτοπούλη και είναι ο οργανωτικός γραμματέας του 4ου Διεθνούς στην Ευρώπη. Είναι στέλεχος κορυφαίας, ο οποίος αναλύοντας αυτό το καθήκον, λέει ότι η αντιφασιστική πάλι είναι το μονοπάτι μέσα από το οποίο μετατρέπεται ο Παγκόσμιος Πόλεμος στην Κοινωνική Επανάσταση. Οφείλουμε να συμμετάσχουμε στην αντίσταση, οφείλουμε να πάρουμε πρωτοπόρο ρόλο στην αντίσταση, να διεκδικήσουμε την απάντηση, να διεκδικήσουμε και εγώ σύντροφοι αυτά θα κάνω. Το γράμμα του στους Έλληνες τροσκιστές. Ο Βιτσόρης υπήρξε ένας κορυφαίος σαμποτέρ στην Γαλλική Αντίσταση, πολύ πριν το ΚΚ αποφασίσει να μπει στην Γαλλική Αντίσταση, παρένθεση, από τις εκδόσεις πόλης κυκλοφορεί ένα μυθιστόρημα το Τόμι. Πάρτε το και διαβάστε το, θα καταλάβετε πιο βαθιά πώς ξεκινήσαμε το κάτω στην αντίσταση. Τόμι. Τόμι είναι το όνομα ενός μικρού Εβραίου. Η πρώτη οργάνωση αντίσταση στη Γαλλία είναι πιτσιρίκια Εβραίοι από την Πολωνία ή από τη Ρωσία ή από την Ουκρανία που ζουν στο Παρίσι, που εξεγείρονται ενάντια στη γραμμή της εκκλησίας τους των Εβραίων που λέει παθητικότητα. Μην αντισταθείτε. Και ξεκινάνε αντίσταση. Τους καλύπτουν μέλη, συνδικαλισμένοι, κομμουνιστές, εργάτες, αρχίζουν την αντίσταση, τους καρφώνει η γαλλική αστυνομία, συλλαμβάνονται, εκτελούνται όλοι με άγριο τρόπο από την Γεστάπο, η οποία κάνει το σφάλμα να φωτογραφίσει τα κεφάλια τους σε μια αφίσα που κόλλησε σε όλη την Γαλλία. Και ξαφνικά όλη η Γαλλία βλέπει καμιά πενταριά ευρεόπλα και ανάμεσά τους 5-6 συντηροδρομικούς κυρίως, η ομάδα λέει η ομάδα Μαντιά, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ενόπλου αντάρτη. Μισή Γαλλία, δυσή και μην πάμε στην Γαλλία τώρα, επιστρέφω. Παρεπιπτόντως η τέταρτη στο τέλος του πολέμου απευθύνει κριτική. Ο Βιτσόρης καταλήγει στο γράμμα του, σύντροφε, πρέπει να ακολουθήσουμε ενάντια στο ρεύμα. Η στάση σας είναι έξω από το ρεύμα. Πάνω από το ρεύμα. Αυτή είναι και η κριτική που κάνει τέλα ρεδιευνής στις δύο ελληνικές προσχυσίες Ρουμανός στο τέλος του πολέμου. Κάνατε υπεραριστερό, υπερσεφαριστικό λάθος. Έχοντας πει αυτά, υπάρχουν πολύ πολύ ισχυρές δικαιολογίες. Το 44, όταν φαίνεται η απελευθέρωση, η όπλα παίρνει οδηγία να εκαθαρίσει με δολοφονίες τους προσχυστές. Υπάρχουν σήμερα καταγραμμένα επισήμως 80 θύματα. 54 της οργάνωσης του Πλειόπουλου, της ΟΚΔΕ και 26 αρχαιομαχιστές, οι οποίοι παρεπιπτόντως μπήκανε στο ΕΑΝ και συμμετείχανε με το τέλος.
όπως και η ομάδα του Βιβλιαράτου, όπως και η ΕΣΚΕ, όπως και η Αφορία. Είναι πολύ περισσότερο. Ο Μπλουέ, στο βιβλίο για τις αυτό εδώ, ερευνητικές διαδρομές, έχει ξεθάψει σημείωμα του Μπατζότα, άλλο μεγάλο σκοπάκι, προς τον Ζαχαριάδη, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση 800 προσφυστών. Το νούμερο είναι υπερβολικό. Ο Μπατζότας, όταν μιλάει για προσφυστές, συμπεριλαμβάνει και μέλη του ΟΕ που τα θεώρησε ότι έχουν προσφυστεί. Άρα έφαγε 800 προσφυστών και το παρουσιάζει κιόλας. Όμως και το 80 είναι λίγο. Γιατί οι προσφυστές οργανώσεις έχουν γραμμή ότι τις δολοφονίες των μελών μας δεν τις καταγγέλνουμε στα δικαστήρια. Είναι εσωτερική υπόθεση του εργατικού κινήματος και θα λυθεί. Και άρα υπάρχουν πολλά μέλη τους. Άμα κοιτάξετε τη λίστα των μελών, όχι των δολοφονημένων, των μελών, θα δείτε το 1944 πολλά στα βουλιάκια. Πέθανε τους αγαπητές. Πολλά όμως. Δεν ήταν καλή χρονιά μέσα στους χιστείς. Σκεφτείτε λίγο σήμερα. Προσπαθήστε να καταλάβετε αυτό το πράγμα. Προσπαθήστε να καταλάβετε το εξής, να το φέρω στο σήμερα. Ας υποθέσουμε ότι σήμερα τρελαίνε το Κουτσούμπας και μέσα σε 6 μήνες η ιδέα έχει 40 νεκρούς. Είστε σίγουροι ότι θα επιβιώναμε. Και είστε σίγουροι αν αυτοί που θα επιβιώνανε θα ήταν καλά στο κεφάλι τους. Ή θα ήταν... Σας φαίνεται μικρή. Εάν είχε το αριστερό ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από εμάς. 80 νεκρούς μέσα σε ένα χρόνο. Θα επιβιώνε. Θέλω να πω, πρέπει να συνυπολογίσουμε στο λάθος, γιατί είναι πραγματικό λάθος, που κάνανε την απίστευτη ιστορική πίεση της εποχής και την ακόμα πιο απίστευτη θηριωδία, καταστολή, δολοφονική καταστολή που αντιμετωπίσαν. Επειδή όμως αυτό έχει γράψει, η γνώμη μου είναι ότι είναι μία ακόμα από τις αιτίες για τις οποίες και ιστορικά από την αρχή της συμπληρώτησής μας ποτέ δεν ήμασταν μια οργάνωση που εντάχθηκε σε αυτό που λέγαμε τουριστική οργάνωση, που έχει κάνει πολύ μεγάλες προσφορές, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έκανε ένα μεγάλο λάθος. Προφανώς αυτό είναι ολόκληρο θέμα δουλειάς. Το κείμενο του Βιτσόρη, το κείμενο της Τέταρτης Διεθνούς, τα κείμενα του Πουλιόπουλου γύρω από αυτή τη συζήτηση, παρεκτώντας και ο Πουλιόπουλος λίγο πριν εκτελεστεί το 43 από τους Ιταλούς, έχει αρχίσει σε ένα κείμενο να βάζει το ζήτημα το μήπως θα έπρεπε να μπούμε και να συγκροτήσουμε μια δικιά μας ένοπλη τελείωση ομάδα και πάει λέγοντας. Είναι μεγάλη συζήτηση και όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα σπάσουμε σε κομμάτια για να δουλέψουμε.